Είναι πάντα. Ναι. Είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Μαυρέα από την Καλαμάτα, που μακάρι να μπορούσαμε να την επισκεφτούμε τώρα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε ούτε στις Σέρες, κύριε Μαυρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Καλοκαίρι έχουμε εδώ Καλαμάτα, πολύ καλό καιρό, αλλά καραντίνα. Έχουμε κάποιο νέο, γιατί ασχολείστε και με τις ακαδημίες, με τα μικρά παιδιά, πότε θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους? Γιατί φαντάζομαι η κατάσταση είναι δύσκολη για όλες τις ακαδημίες. Κοιτάξτε να δείτε, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα νέο και από ό,τι δείχνει τα πράγματα στον ερασιτέχνη, ποδοσφαιριστή, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στα παιδιά μας, στις σχολές, στις ακαδημίες, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πώς θα μαζέψουμε τα παιδιά μετά από τόσο καιρό και όλα αυτά που έχουν τραβήξει, που έχουν εκλοπιστεί θα έλεγα, πώς θα ξαναμαζέψουμε πάλι τα παιδιά? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και όσο πάμε και πιο πίσω, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Εγώ στέκομαι στα παιδιά, κύριε Μαυρέα, πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, γι' αυτό σας καλέσαμε. Στέκομαι στα μικρά παιδιά των Ακαδημιών, γιατί ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, οκ, okay, θα παίξει μπάλα, όχι ότι είναι εύκολο, σε 5-6 μήνες. Το παιδί που είναι 8, 9, 10 χρονών, θέλει κάπου να βγάλει την ενέργεια, θέλει να δει τους φίλους του, θέλει να έχει την ισορροπία. Εκεί νομίζω είναι το θέμα. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνει ένας άνθρωπος 40 χρονών που παίζει ποδόσφαιρο για την πλάκα του, ότι εντάξει, θα μείνουμε στον πάγο 8 μήνες, και το παιδί που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί να καταλάβει τι γίνεται ακριβώς. Γι' αυτό στεκόμαστε στα παιδιά. Ναι, και συμφωνώ απόλυτα, και εγώ για αυτά τα παιδιά μίλησα. Δεν μιλάω για ανθρώπους που κάνουν το χόμπι 30-35 και λίγο. Έτσι. Παρακάτω, λίγο παραπάνω. Μιλάω για τα παιδιά τα οποία τη συγκεκριμένη στιγμή είχαν πάρει μια σειρά, είχαν πάνω τους δουλειά, είχαν πάνω τους κάποια πράγματα, θεωρώ ότι πλέον ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω και πάλι από την αρχή. Και να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή 12, 15, 16, έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά. Είμαστε δηλαδή, έχουμε πλέον παιδιά τα οποία έχουν ποιότητα, έχουν πράγματα στα πόδια τους. Και ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά έχασαν μία χρονιά και δεν ξέρω πώς θα συνέρθουν πλέον και πώς αυτά τα παιδιά θα ξανααγαπήσουν ή θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα έχει κατάσταση. Είναι λίγο ζόρικη, ειδικά για τα παιδιά και για εσάς, για όλο τον κόσμο. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Έχει ένα παιχνίδι μεγάλο σήμερα, παιχνίδι κρίσιμο. Μπορεί να κρίνει το στόχο του κυπέλλου, μπορεί να αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, μπορεί να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Πώς περιμένετε το παιχνίδι, το σημερινό, με την Άκη Μαυρέα? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ θα πω κάτι που πιστεύω και πραγματικά το λέω και το λέω και το στοιχειοθετώ. Ακούστε με λίγο. Το ότι έχει καμπανεβάσματα φέτος η ομάδα είναι πασιφανές, είναι δηλαδή το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι ένα, ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Σήμερα πραγματικά έχουμε ένα πολύ σοβαρό μάτι. Κρίνεται για μένα ένας τίτλος, γιατί αν σήμερα πρώτα ο Θεός, πάνε όλα καλά και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, θεωρώ λοιπόν ότι σε έναν τελικό γίνονται τα πάντα. Και θεωρώ λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι Ολυμπιακός, που στα μεταξύ μας παιχνίδια, μάλλον στο μεταξύ μας στην Τούμπα, δείξαμε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Λοιπόν, το ότι ο Ολυμπιακός είχε πραγματικά μια πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα το ΠΑΟΚ είναι το μόνο σίγουρο. Όμως, ξαναλέω πάλι, είσαι ΠΑΟΚ. Σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι θα μπουν τα παιδιά όπως πρέπει, γιατί καταλαβαίνουν ότι παίζουν για ένα τίτλο. Γιατί πλέον δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο, ή θα παλέψουμε τη δεύτερη θέση σε αυτά τα λίγα μάτς που έχουμε μπροστά μας, αλλά θεωρώ ότι εάν και εφόσον με την σοβαρότητα αυτή που δηλαδή πρέπει να πει ένας, γιατί σαφέστατα σαν ρόστερ, σαν ΠΑΟΚ, είμαστε πολύ καλύτεροι από την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως, ξεχάσουν πολύ γρήγορα μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι χτες, μέχρι τώρα, μέχρι μία ώρα πρωτού μπουν στο γήπεδο τα παιδιά, το τι έγινε με τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, όλα συμβαίνουν. Θεωρώ ότι σαφέστατα έχουμε προβάδισμα και είμαστε πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ. Και πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί παίζουμε για ένα τίτλο. Πιστεύω λοιπόν ότι
Είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά, δηλαδή το να πάει η ομάδα τελικό. Πιστεύω δηλαδή με ένα καλό παιχνίδι σήμερα, σοβαρό παιχνίδι, όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Παίζουν δύο ομάδες. Καλησπέρα από μένα, Αντώνη. Παίζουν δύο ομάδες που καλούνται να βγάλουν αντίδραση. Σωστά. Ακριβώς. Λόγω των αποτελεσμάτων ακριβώς, που είχαν ακριβώς. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βγάλει αυτή την αντίδραση κατά την εκτίμησή σου? Σαφέστατα είναι η ομάδα που είναι πολύ πιο ποιοτική από τις δύο. Σαφέστατα αυτή που έχει μεγαλύτερο βάθος. Σαφέστατα η ομάδα που θεωρώ από την αρχή κι ας είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, πλέον ξέρει και γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ λοιπόν ότι η αντίδραση πρέπει να βγει από εμάς, πρέπει να βγει από τον ΠΑΟΚ. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο ποιοτική ομάδα, πολύ μεγαλύτερο βάθος. Και τώρα η αντίδραση, τι αντίδραση να βγάλει η ΑΕΚ? Πιστεύω ότι δεν είναι η ποιοτική ομάδα. Δεν είναι η ομάδα που μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα στο κήπεδο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται ή έχει αδικήσει τον εαυτό του, ή έχουν αδικήσει οι ποδοσφαιριστές τον εαυτό τους περισσότερο από όλες τις ομάδες. Γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν έχουμε κακό ρόστερ, δεν έχουμε κακό προπονητή, αλλά για διαφόρους λόγους υπάρχει και αυτό στο ποδόσφαιρο. Αντώνη, έχεις περάσει μια ζωή στα γήπεδα και στα ποδητήρια όλη τη ζωή γενικότερα και σαν προπονητής, σαν ποδοσφαιριστής. Απ' τη μία, ο κύριος Μελισσανίδης επέλεξε μια τακτική να τρίξει τα δόντια και με εκφράσεις ότι θα φύγετε όλοι, μας έχετε ξεφτυλίσει κτλ. Κτλ. Και είδαμε το εντελώς αντίθετο τον Ιβάν Σαββίδη, μια ομιλία με πυρήνα ότι αφήστε πίσω ό,τι έγινε, εμείς κοιτάμε σαν ΠΑΟΚ μπροστά, παίξτε με αξιοπρέπεια, παίξτε για τη φανέλα, κάντε μας περήφανους. Ένας ποδοσφαιριστής πότε μπορεί να αντιδράσει καλύτερα ή είναι ανάλογο στον ποδοσφαιριστή? Ποια είναι η άποψή σου? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καθαρά θέμα ψυχοσύνθεσης του καθενός από εμάς. Του καθενός, δηλαδή σε μένα, αυτό μπορεί να μην λειτουργούσε. Σε κάποιον, γιατί να μην λειτουργούσε? Γιατί έμπαινα με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή δεν χρειάζονταν να μου πει κάποιος κάτι. Σε κάποιους άλλους μπορεί να χρειαζόταν. Δηλαδή να υπάρχει, ή να σας πω κάτι, κάποια στιγμή με το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, Χριστούγεννα, πάμε να βγούμε την Τούμπα, έχουμε κάνει ένα 2-2 και πραγματικά εγώ σαν Μαυρέας είχα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κάποια παιδιά δεν είχαν κάνει. Με το που βγήκαμε έξω ο κόσμος ήταν σαφέστατα, ήταν στεναχωρημένος, ήταν χωλωμένος, ήταν πικραμένος με αυτούς που δεν λειτουργούσαν έτσι. Λοιπόν, τι θέλω λοιπόν να πω, θεωρώ λοιπόν ότι είναι θέμα καθαρά χαρακτήρα. Και να σας πω κάτι, χωρίς κόσμο τώρα δεν υπάρχει πίεση. Ό,τι και να πει ο Ιβάν, ό,τι και να πει ο κύριος Μελισσανίδης, θεωρώ ότι αυτές οι μεθόδους, ξέρεις, της απειλής ή αυτά που διάβασα, για μένα είναι κατακριτέα. Δηλαδή ποτέ δεν μπαίνει ένας πρόεδρος μέσα, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, κάνεις δεν κάνεις, γιατί είναι πολύ κοντά πλέον το να γίνει ο σχηματισμός, να γίνει πάλι η οργάνωση της ομάδος, να σχεδιαστεί πάλι η ομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά το να κάνει ο Γκαρσία, ο δικός μας άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος που πιστεύουμε, το λέω αυτό και πιστέψτε με, δέχομαι κάποια κριτική από κάποιους φίλους. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό που μπορεί πλέον και έχει καταλάβει ποιος μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ, ποιος μπορεί να φοράει αυτή τη φανέλα, γιατί παιδιά μπορεί ίσως κάποια παιδιά να μην μπορούν. Δηλαδή κάποια στιγμή βγαίνει αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στην ψυχοσύνθεση του κάθε ποδοσφαιριστή το πώς μπορεί να δεχτεί πραγματικά ένα μήνυμα. Θυμάσαι άλλη φορά, Αντώνη, τον ΠΑΟΚ να δέχεται γκολ στην πρώτη φάση που δέχεται από τον αντίπαλο να είναι καλός? Όχι σε ένα μάτς, σε δύο, σε τρία, σε πέντε, δεν ξέρω πόσα μάτς είναι τα φετινά. Και ποια είναι η εξήγηση που δίνεις εσύ? Τι φταίει περισσότερο για αυτό το πράγμα που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο, αν θυμάσαι κάποια ομάδα του ΠΑΟΚ στο παρελθόν που έβλεπε αυτό το πράγμα και εμείς δεν θυμόμαστε? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν υπάρχει. Και να σας πω κάτι, είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα. Σχεδόν
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, αυτά τα παιδιά που μας έδωσαν πολύ μεγάλες χαρές. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι παιδιά απίστευτο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι και καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν μηδενίζουμε και δεν πρέπει να μηδενίσουμε αυτά τα παιδιά την προσφορά. Θα μου πεις ήταν δύο χρόνια πιο νωρίς ή δεν ξέρω, όχι. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε τίποτα. Η ουσία και να σας πω κάτι. Όλη η ιστορία είναι να μηδενίσουμε πλέον αυτά τα παιδιά και κανέναν. Εγώ το ξαναλέω, είσαι πάω. Η επόμενη μέρα. Μα ξέρεις, έφερα ισοπαλία ή έφαγα τρία. Η επόμενη μέρα για μένα. Η επόμενη μέρα για μένα λοιπόν είναι πλέον το ζητούμενο. Ότι πρέπει να σχεδιαστεί η ομάδα, πρέπει, έχουμε μπροστά μας τους δύο στόχους. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι σήμερα. Η επόμενη ώρα είναι σήμερα να περάσουμε. Αν είναι δυνατόν να πάρουμε δεύτερη θέση, αν είναι δυνατόν να πάρουμε. Δηλαδή μιλάω για κάτι το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και μια ζωή ο ΠΑΟΚ, πιστέψτε με, και εποχές, από εποχές δικές μου. Παιδιά, δεν είχαμε τους μεγιστάνες προέδρους. Λέγαμε την επόμενη μέρα πάω κρίσερε. Την επόμενη μέρα πάω κρίσερε. Μια ζωή ήμασταν σε αυτό. Με το συγχωρημένο τον Βουλινό, με το συγχωρημένο τον Δεδέογλου. Που τώρα όμως, σαφέστατα, ξαναλέω και πάλι, είσαι πάω και πρέπει να προχωρήσεις. Δεν λέω κάτι άλλο. Όμως, μη μηδενίζουμε παιδιά, το πραγματικά είναι καλοί παίχτες. Αυτά τα παιδιά που βλέπεις και κάνουν κάποια λάθη. Και λες, τι έγινε τώρα, ρε φίλε. Μα αυτός. Πήρα το πρωτάθλημα με αυτόν. Μα με τον Πασχαλάκη έκανε τρομερά πράγματα ο Πασχαλάκη. Γιατί δεν φίλε αυτό. Λοιπόν, η επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα. Για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να τα καταφέρουμε. Είναι η φιλοσοφία και η ψυχολογία με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στην κόντρα του για τον ημιτελικό. Αντώνη Μαυρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα μου, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Κώστα μου, μην παρεξηγηθώ. Ακούσε με λίγο. Γιατί, ναι. Τι λέω εγώ και τι ήθελα να πω. Μιλάω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή κακόβουλη, κακή κριτική, ξέρετε, είναι για μένα τελείως λάθος. Τη συγκεκριμένη στιγμή χρειάζεται συσπήρωση. Τι έχουμε μπροστά μας, αυτό. Τι πρέπει να πάρουμε από τον καθέναν, προπονητής, η διοίκηση, ο κόσμος. Τι πρέπει να πάρουμε αυτό. Δηλαδή ήσουν σαφέστατος. Ήσουν σαφέστατος, Αντώνη, και εγώ συμφωνώ. Λέω, δηλαδή, μην απόλυτα. Μην μηδενίζουμε ανθρώπους. Προχωράμε. Πάω κουίσε, ρε. Πάω κουίσε. Πείτε σήμερα μέσα, ρε φίλε. Πατήστε τους. Πας τελικό. Όλα γίνονται σε ένα τελικό. Δεν κατάλαβα. Ποιος Ολυμπιακός. Είσαι ΠΑΟΚ. Και μια ζωή ο ΠΑΟΚ είναι το να παλέψω, να αντιδράσω. Να. Αλλά τώρα. Κακή κριτική στα παιδιά, στον προπονητή και σε όλους, θεωρώ ότι είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, Αντώνη. Και εμείς. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.